Για μία ακόμη χρονιά αναμένεται όπως ανακοινώθηκε να χορηγηθεί το επίδομα νεανικής αλληλεγγύης σε άνεργους νέους που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Πρόκειται για ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών και το ποσό είναι 400 ευρώ αναδικαιούχο. Ανακοινώθηκε ότι και φέτο θα δοθεί το επίδομα νεανικής αλληλεγγύης. Δικαιούχοι θα είναι οι ίδιοι ακριβώ με πέρυσι, δηλαδή αυτοί που είναι μεταξύ 18 και 24 ετών η ηλικία τους το ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για τη λήψη της ενίσχυσης, ο άνεργος να είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ. Σύμφωνα με την περσινή απόφαση δικαιούχια είναι αυτή που ήταν άνεργοι στις 31 Οκτωβρίου, συνεχίζουν να είναι άνεργοι, δηλαδή εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, ίσως να προκύψει μια διαφορετική ημερομηνία Τη ανεργίας ανεργία του μπορεί να μην είναι 31 δεκάτου, αλλά σίγουρα θα πρέπει να είναι σήμερα άνεργοι και να είναι τουλάχιστον τρει μήνε άνεργοι μέχρι την ημερομηνία υποβολή τη ένδυση. Στο μεταξύ, εντό των ημερών αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματο κοινωνική αλληλεγγύη. Αναμένεται, άλλοι λένε την Πέμπτη, άλλοι την Παρασκευή. Πάντω το σίγουρο είναι ότι θα ανοίξει εντό των ημερών. Η ημερομηνία καταβολή θα είναι η 14η Δεκεμβρίου. Μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου σίγουρα θα κατατεθούν τα χρήματα στο λογαριασμό που θα δηλώσει ο κάθε δικηγόρος και βέβαια θα δοθεί κάποια παράταση μέχρι το έλος του έτους πιστεύω για να υποβάλουν αίτηση όσοι δεν πρόλαβαν μέσα στην... μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου να υποβάλουν την αίτηση.